Λοιπόν, να είμαστε. Ως συνήθως, έξω από την οικία. Έχω πάει και μέσα. Έχω ψωνίσει. Γιαμ. Γιουμ. Θα καθίσω στα μάξι μου να τα πιω και να τα φάω από γευματινό καφεδάκι στο αυτοκίνητό μου. Το καλύτερο μου, δεν είναι ο καλύτερο. Είναι κάτι που το έμαθα στην Αυστραλία αυτό, παιδιά. Εκεί όλοι κάθονται τα απογεύματα σε διάφορα πάρκινγκς, τρώνε και πίνουνε. Πριν πάνε σπίτι τους, για να μην ρώνουν πιάτα και τέτοια. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Χαιστικά. Το λέω, δεν κρύβομαι. Λοιπόν. Ακούστε. Θα τα λέμε για τις επόμενες 15 μέρες. Μπορεί να τα λέμε και στο YouTube κάθε μέρα ή κάθε άλλη μέρα. Γιατί έχω πάρει 15 μέρες off από όλους και από όλα. Να καθίσω στο κτηματάκι μου. Να του ετοιμάσω την ανοιξιάτικη του ανακαίνιση για να ξεκινήσουμε να φυτεύουμε τα μποστάνια και τα διάφορα κουλικά που κάνουμε τα καλοκαίρια. Και επίσης να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου, στα σκυλιά μου, αλλά και για έναν άλλο φοβερό λόγο. Και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε έξω από το πάρκινγκ του IKEA. Ο οποίος είναι, περιμένουμε δύο σκυλιά. Την Πανδώρα, ένα σέντερ σαν τον κύριο Γιώργο, και έναν άλλον σκύλο που λέγεται και αυτός Max, που μοιάζει στον Max, που δεν θα λέγεται Max, θα το αλλάξουμε. Έτσι, θα τον βαφτίσουμε στα TikTok αυτόν. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε δύο σκυλιά Max, θα μας πιάσει τρέλα εκεί μέσα. Οι οποίοι έρχονται από την Κοζάνη, νομίζω από την Κοζάνη, από τη φίλη μας τη Χρυσάνθη, η οποία, με την οποία ανοίξαμε ένα διάλογο στο Instagram. Και πήρα μόνος μου την απόφαση, δεν με έπεισε, δεν με ζόρισε κανένας, αλλά εγώ θεώρησα ότι αυτά τα σκυλιά έπρεπε να έρθουν στην Αθήνα, γιατί εκεί θα τέλειωναν, θα πέθαιναν. Οπότε εδώ η Πανδώρα ήδη έχω ανθρώπους, την έχω βγάλει ήδη στο Instagram δηλαδή, μια διαφορές, οπότε ήδη έχω ανθρώπους που έχουν ενδιαφερθεί για αυτήν. Η υιοθεσία της παιδιά θα γίνει μέσω του A Little Shelter. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Κατρινάκι. Της έστειλα μήνυμα, λέω, Κατρινούλα, μπορούμε να περάσουμε την υιοθεσία μέσω εσάς, γιατί εγώ δεν νιώθω σίγουρος ότι μπορεί να κάνω πολύ καλό screening. Και μου λέει, ναι, εννοείται, μην το συζητάς, θα τον λάβει η Ελισάβετ. Και η Ελισάβετ, ευχαριστούμε. Οπότε έρχεται η Πανδώρα και αυτός το μικροσκοπικό hobbit σκυλί, ο Max, ο οποίος είναι εκατονταετής πλοίαρχος, σαν τον κύριο Max και τον κύριο Άκη το δικό μας, και μάλλον θα ξεμείνει σε μένα, δεν νομίζω να μπορούσε να του βρω σπιτάκι, αλλά ξέρετε εμένα την αδυναμία μου για τα γέρικα σκυλιά και τα πονεμένα σκυλιά, τα άρρωστα σκυλιά, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Άλλη μια μισή μερίδα, ρε παιδί μου. Ευτυχώς που έχουμε και τη Γιοζέρα Ελλάς και μας γεμίζει τα πιάτα, έτσι. Εκεί πέρα να ψωνίζεται, να στηρίζεται καμία σκυλοτροφή Γιοζέρα, γιατί γεμίζουν και αυτό το δικό μας τραπέζι. Λοιπόν, αυτά. Περιμένω τον κύριο με το πέταξι. Τον έχω πάρει τηλέφωνο, μου είπε σε 10 λεπτά θα έρθει. Μπορώ να μπουκώσω. Αυτά τα ρολάκια κανένα που πήρα. Παιδιά, μπορώ να σου πω κάτι. Χαίστηκα. Διαφημίσω. Δεν έχετε φάει καλύτερο κουλικό κανένα. Πώς τώρα είναι αυτόν που κάνει, που τρέχει πέρα και λέει, περνάμε ένα σπίτι. Μένουνε μέσα 8 γατιά. Πώς ήταν αυτόν τον τύπο, δεν θυμάμαι. Που σου έκανε μπισκότα όλη την ώρα. Εγώ προτείνω γκίφλαρ από τα IKEA εδώ πέρα. Να τα μπουκώνετε, φανταστικά. Πανδώρα, τι έγινε, κυρία Πανδώρα, μέσα στο αμάξι, έτσι, έτοιμη. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Παπάροβιτς, ο οποίος έχει πάει ήδη να με δαγκώσει δύο φορές. Και αυτό είναι, παιδιά, αυτό που λέμε για τα σκυλιά που είναι πολύ κακοποιημένα και δεν εμπιστεύονται άνθρωπο. Ο τύπος είναι πολύ φοβισμένος και είναι και πολύ γεράκος, γιατί είναι καλό άτομο, εγώ τον έχω συμπαθήσει ήδη. Οπότε φεύγουμε τώρα για να μην τους ταλαιπωρώ μέσα στα μάξι και πάμε σιγά σιγά προς το κτήμα. Πανδώρα, Πέντι, χάι αγάπη μου. Λοιπόν, γράφει. Κυρία Πανδώρα, ήμασταν για πάντα μαζί με αυτήν, δεν υπάρχει. Κύριος Max number 2, αλλά δεν λέγεται Max, αλλάζει το όνομα. Είμαστε έξω από την πόρτα στο κτήμα. Θα σας γυρίσω να δείτε, βασικά δεν θα στο γυρίσω, θα το κάνω έτσι. Να τη φτάσαμε. Είναι όλοι έξω, τους έχω αφήσει όλους έξω επίτηδες, τους βλέπετε εκεί. Γιατί πρέπει να γίνει πρώτα μια οπτική επαφή, η οποία μόλις έγινε, θα υπάρξει μια δυσκολία με το άτομο αυτό, γιατί το έχω καταλάβει εγώ θα υπάρξει αυτή η δυσκολία.
Οπότε θα το κλείσω γιατί είμαι μόνος μου. Πρέπει να γίνει σωστά η προσαρμογή της αγέλης με τα υπόλοιπα σκυλιά. Σιγά σιγά. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Πιστεύω ότι η Πανδώρα στα επόμενα 10 λεπτά θα τρέχει, θα κάνει βούρες με όλους τους άλλους. Με τον κύριο εδώ θα μας πάρει κανένα δύο μέρες να ενταχθεί απόλυτα. Αλλά κάτσε να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Χαθούμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτή είναι μια συνθήκη η οποία δεν συμβαίνει συχνά στο δικό μας σπίτι τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν είπα εγώ, αυτά τα σκυλιά δεν είναι όλα ανεξέλεγκτα μέσα στο κτήμα. Αυτό συνέβη τώρα, γιατί τα σκυλιά γνωρίζουν ότι όταν συμβαίνει αυτό, κάποια αλλαγή έρχεται στη ζωή μας. Δηλαδή, τους το έχω δώσει να το καταλάβουν ότι όταν είστε όλοι έξω και εγώ φύγω και γυρίσω, κάτι καινούριο περιμένουμε. Είναι όλοι πάρα πολύ ήρεμοι. Ο Άρης δεν είναι κοντά μας. Ο οποίος μάλλον είναι κάπου πάνω, κάτι θα κυνηγάει. Κυρία Ήρα. Η Ήρα τους έχει δει εντωμεταξύ και τους έχει μυρίσει. Αν δείτε πως σηκώνει το κεφάλι της, είναι επειδή πιάνει μυρωδιές. Πάνω σκοτώ, να δολοφονήσουν το γλάρο που πέρασε. Γιατί. Πού περάσει η κοιλιά της, κοιλιά μου. Κυρία Μπάνη εδώ που πάχινε. Λοιπόν, όπως είχαμε πει τέλος πάντων, στα 10 πρώτα λεπτά, η Πανδώρα έχει ενταχθεί πλέον. Εντάξει, είναι λίγο στοχαμένα γιατί ψάχνει να βρει τους ανθρώπους της και θέλει να έρθει η αγκαλιά μου. Αλλά όλοι, πέρα του Άρη και της Ήρας που έχουν δεθεί για προληπτικούς λόγους σε αυτή την κοινωνία, την έχουν αποδεχτεί. Έχει γίνει και αυτή η μέρος εδώ κομμάτι μας. Ο κύριος Κάρολος, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, ψάχνει αυτό που πάντα ψάχνει να βρει και δεν το βρίσκει. Δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για το τι γίνεται εδώ. Απλά κάτι ψάχνει. Και ο Μπιμπίκος. Κύριος Γιώργος, Γιώργος. Κυρία Κούκι. Κούκι, ήξερες εσύ ότι έχεις φαν στο TikTok και σου γράφουν σχόλια και τέτοια. Τερατίνη. Νάτι. Θέλει να είναι συνέχεια κοντά μου. Αν αναρωτιέστε που είναι το άλλο, ο Max νούμερο 2 τέλος πάντων, το κρατάω στα χέρια μου. Το κρατάω αγκαλίτσα. Οπότε δεν γίνει να δούμε και τους δύο, θα τους δείτε σε λίγο. Το κρατάω αγκαλίτσα γιατί αλφα είναι αρσενικός. Και η Χρυσάνθη μου είχε δώσει την πληροφορία ότι έχει τσακωθεί με άλλα σκυλιά, οπότε θέλω να το κάνω πολύ σιγά. Η κυρία κάνει τα τσίσα της, γιατί μάλλον είχε να κατουρίσει κανένα 12ωρο. Έκανε όλο αυτό το ταξίδι από την Κοζάνη. Μια κούκλα εδώ μεταξύ. Και η κυρία Φρέγια κοντά της, για να δει ποιος είναι. Εντάξει ρε Φρέγια, δεν σου παίρνει τη ζωή. Μπράβο. Νάτι. Αυτή είναι. Να είμαστε στην απογευματινή μας βόλτα. Να το ο Μαξ. Δεν γίνεται να σε λένε Μαξ. Μπορούμε και στα comments και εδώ στο YouTube να του δώσουμε ένα καινούριο όνομα για να μην μπερδεύετε με το Hobbit. Είναι κοντά σε ράτσες. Οι άλλοι δίπλα μου κολαούζος, δεν φέρει πιο πέρα. Λοιπόν, Νάτος, γεράκος είναι. Ταλαιπωρημένος είναι, κουτσένι, τα δοντάκια του είναι χάλια, τα ματάκια του είναι χάλια. Θα τα ψάξουμε όλα αυτά, θα τα δούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν. Τώρα μόλις φτάσω κάτω και θέλω να τον μυρίσει και ο Άρης. Έτσι. Όπου με τον Άρη και την Ήρα, παιδιά, θα τους φέρω σε επαφή για κάνα μία-δύο μέρες. Δηλαδή, θα μπαίνουμε στο σπίτι, θα λύνει το Άρης Κύρα. Όταν ξαναβγαίνω από το σπίτι, θα ξαναδένω το Άρης Κύρα. Γιατί είναι δύσκολα σκυλάκια. Έλα, Μαξ. Έλα, Γιώργο. Κάτσε να δούμε το Μαξ. Να τους ο γλυκούλης. Η Μπέλα πολύ διστακτική, δεν τους έχει γνωρίσει ακόμα, τώρα μόλις ήρθε. Και ο κύριος Σάκης, κάνει το μάγκα όπως βλέπουμε, σήκωσε ουρίτσα πάνω. Έλα Μαξ, πάμε πάνω. Να την κυρία Πανδώρα πάλι, εδώ πέρα. Έχει ενταχθεί κανονικά στην απογευματινή βόλτα στο κτήμα. Κυρία, για κάποιο δικό της λόγο πάλι τρίβεται. Βασικά δεν είναι δικό της λόγος. Τι γίνεται παιδιά, η Φρέγια χάνει το χειμωνιάτικο της τρίχωμα και γι' αυτό και συνέχεια τρίβεται κάτω για να μπορέσει να το βγάλει όσο γίνεται. Είδατε τη βγήκε, δεν ξέρω αν είδατε τη βγήκε. Λοιπόν, εγώ τη βλέπω σε σημεία ήδη έχει αρχίσει και φεύγει τελείως. Προτιμώ το καλοκαιρινό τρίχωμα που είναι λίγο και όμορφο και λιγότερο βρωμερό από αυτό. Λοιπόν, η ένταξη των δύο καινούργιων σκυλιών στη δική μας αγέλη στέφθηκε με επιτυχία, φοβερή επιτυχία. Yes! Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλο το ζουζούνια εδώ. Ο Τσιβιλίκας λείπει, είναι στη γιαγιά του.
γιατί δεν ήθελα να έχω και τη Λίλη σήμερα εδώ, η οποία είναι high maintenance, όλο θέλει προσοχή και τα σχετικά. Οπότε σήμερα έμεινε στη μάνα μου. Πάντως, καλά, ξέρουμε ότι η Λίλη θα τους αγκαλιάσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Όλοι τους έχουν δεχτεί, όλοι τους, δείτε, ξέρω εγώ πίσω ήδη, παίζει με το Max το καινούριο, το Max 2. Έγινε η ένταξη λοιπόν. Δεν θα το πρότεινα σε κανέναν που θέλει να εντάξει ένα καινούριο σκυλί στη δική του αγέλη των 2, 3, 4, 5 σκυλιών με τον τρόπο που το έκανα εγώ τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Εγώ γνωρίζω τα δικά μου σκυλιά, γνωρίζω τις προθέσεις τους, τα σκυλιά τα οποία που έχω που είναι επιθετικά είναι δεμένα. Ο Άρης και η Ήρα αυτή τη στιγμή είναι δεμένοι και θα περάσουν μέρες στο να γίνει σωστά η πρώτη προσέγγιση και η πρώτη γνωριμία με αυτά τα δύο σκυλιά, γιατί είναι επικίνδυνα, έτσι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι θεωρώ ότι... Τρέχει, τρέλει μόνος. Θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν θα βοηθήσουν στην ένταξη αυτών των δύο σκυλιών όσον αφορά τον Άρη και την Ήρα. Πάντα έτσι γίνεται. Και πάμε να το δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Πάντως, μέρα 1 έχει στεθεί με επιτυχία. Θα κάνω ένα πολύ γρήγορο, θα τα ενώσω όλα αυτά τα βιντεάκια και θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο YouTube βίντεο για την πρώτη μέρα της Πανδώρας και του Max στο Happy House. Και νομίζω ότι για τώρα είμαστε στο Kai. Okay, καλυμμένοι. Έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Έχω πάρει selfie στικάρα, γιατί δεν μπορώ την κοντινό αυτό στην τερατική αυτή μούρη. Λοιπόν, από λίγο πιο μακριά πλέον, με απόσταση, με ασφάλεια. Δεύτερη μέρα που τα σκυλιά είναι στο σπίτι. Τους έχω δώσει τώρα από ένα μικρό snack. Αλλά είμαι εδώ για να σας πω πώς έχουν εγκλιματιστεί. Θα τους βγάλω μετά να βάλω και ένα έξτρα κλιπάκι να τους δείτε όλους μαζί. Λοιπόν, ελάτε να προχωρήσουμε να τους δούμε. Ο Max 2, μάλλον ο Hara θα τον πω, ή Winston, ένα από τα δύο. Πείτε στα comments, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Λοιπόν, νάτος εδώ, τρώει το κουλικό του και οι άλλοι κυρίες εδώ, νάτες, τρώνε και αυτές τα δικά τους. Κυρία Μπέλα και κυρία Pandora. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με αυτά τα σκυλιά. Όχι, καθίστε να χαμηλώσω την καινούριου. Τη στήριξα. Το είδα σήμερα όλο. Τα νεύρα μου παίξανε. Είμαι σπίτι, θέλω να πω. Πάτε δε σου λέω. Άντε μωρί. Δεν χαμηλώνει. Χαμηλώσει. Λοιπόν, είμαι σπίτι. Έχω... Παιδιά δεν είναι. Η κοπέλα δεν είναι. Ακούγε τη φωνή της και στο χαμηλώ. Λοιπόν, το παπουδέλι αυτό, να το εδώ. Το έχω δώσει ένα ωραίο σνακ. Και η κυρία Πανδώρα εκεί πίσω με την κολλητή της πλέον, την κυρία Μπέλα. Τα έχουν βρει αυτές οι δύο. Έχουν γίνει τζιμάνια. Κάπου είναι και ο Τσιβιλίκας κρυμμένος. Κύριος Σάκης στα πόδια μου και ο κύριος Μαξ μπουκώνει το δικό τρίτ εκεί πέρα. Έχει σχεδόν προσαρμοστεί το άτομο. Καλούτσικα πάμε. Ακόμα είναι λίγο επιθετικός με μένα, δηλαδή δεν του αρέσει πάρα πολύ να τον σηκώνουν. Γενικότερα είναι αρκετά snappy, αλλά αυτό το έχω ξαναζήσει εγώ και με τον Μαξ και με τον Άκη. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το έχουμε λύσει. Θα έχουμε γίνει αρκετά φιλαράκια με τον τύπο, να μην μου ορμάει. Είναι δύσκολος και με το φαγητό του, έχει θέμα με τα δοντάκια, τα οποία θα τα δούμε και με τον Αλέξανδρο. Όπως έχω πει, οι εξετάσεις του είναι φανταστικές, δεν πάσχει από τίποτα, πολύ καλά αίματα, τα πάντα όλα. Έκατσα να τα πούμε με τον τύπο. Με δαγκώσε καμιά μούρη μόνο πάλι. Ολίβια, έλα και εσύ εδώ. Η Ολίβια τα έχει δει λίγο όλα κολλιόμενα με τα δύο καινούργια σκυλιά, δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Και η Πανδώρα δεν είναι και η καλύτερη γατομάνα, όπως είναι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, θα το δουλέψουμε και αυτό. Φεύγει. Ακόμα δεν έχουμε γίνει και οι καλύτεροι φίλοι, ρε παιδί μου. Προσπαθούμε όμως. Τώρα εντάξει, ο τύπος είναι και πολύ μεγάλος. Είναι και δίστροπος, έχει μεγαλώσει και στο δρόμο, το έχουν φερθεί και άσχημα. Θα σας πω δύο λόγια ότι έχω καταλάβει εγώ γι' αυτόν. Αυτός ο σκύλος, λοιπόν, όταν θα ξελιθεί θα γίνει πάρα πολύ γλυκός και θα γίνει και πάρα πολύ προστατευτικός. Είναι ένα αλφα αρσενικό, παρόλο το μέγεθός του, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι ένα σκυλί αρκετά δυναμικό, προστατεύει πάρα πολύ την Πανδώρα που ήταν μέλος της αγέλης του έτσι και αλλιώς. Πολύ κοινωνικός, είναι σούπερ κοινωνικός, αλλά είναι και σούπερ αυτόνομος. Δηλαδή,
όταν τους βγάζω έξω, τις έχω βγάλει τις δύο μέρες που τους έχω, που θα τους βγάλω 3-4 φορές την ημέρα έξω, να κάνουν τις ανάγκες τους, να τρέξουν. Κάνει και δικά του πράγματα. Ενώ η Πανδώρα είναι τσιράκι των αλωνών κατευθείαν, αυτός παίρνει και το χρόνο του να κάνει δικές τους καταστάσεις, ρε παιδί μου. Είναι αρκετά αυτόνομο σκυλί. Λοιπόν, αυτός ο σκύλος είναι ένα σκύλος μεγάλος ηλικία, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα σκυλί είναι νεαρό. Οπότε, ναι, είναι διαθέσιμος, γιατί εννοείται, αν θέλει κάποιος να τον πάρει και να τον ρωτήσω πολύ, να τον δώσω. Δεν νομίζω όμως ότι θα φύγει από εδώ, θα μείνει με τους άλλους παππούδες εδώ στο γυροκομείο. Τι άλλο να σας πω γι' αυτόν. Τι θέλεις, μωρή κουτσουρούνα. Αυτά για αυτό το άτομο. Θα σας δείξω λίγο την Πανδώρα. Η Πανδώρα έχει πάει μέσα τώρα και τρώει, την ακούω. Τρώει το φαγητό της. Λοιπόν, να την πένδυ. Πανδώρα, λοιπόν. Αγγλικό σέντερ, σαν τον κύριο Γιώργο. Και το ίδιο πανέμορφο με τον κύριο Γιώργο. Της Πανδώρας της ψάχνω ενεργά σπιτάκι. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχει υιοθετηθεί, γιατί είναι μια κούκλα. Είναι ένα καλό άτομο. Πολύ καλό. Τσιβιλίκα πίσω μας, παρακολουθεί να κουμπίσουμε άλλο σκυλί. Λοιπόν. Είναι μια καλή σκυλίτσα. Είναι αρκετά φοβική, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ξεπεραστεί. Δηλαδή, ακόμα έτσι κρατά τις πισινές της σε διάφορα θέματα. Είναι super sporty. Δηλαδή, έξω τρέχει, έχει μπει κανονικά σε ένα γέλι, σε χαμηλότερα στρώματα της αγέλης. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα θηλυκό σκυλί, αρκετά δυναμικό και αρκετά με φοβερή αυτοπεποίθηση. Είναι φοβερά έξυπνη. Φοβερά υπάκουη. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, η τύπισσα με ακούει, έτσι. Της μιλάω και με ακούει, με καταλαβαίνει απόλυτα. Πολύ γλυκιά, κολλητή φίλη της κυρίας Μπουμπούς. Κυρίου Αλίδη, έρχεται να δει την Πανδώρα, δεν της τόσο πολύ συνιστώ. Λοιπόν, Πανδωρίτσα, έλα μωρή. Η Πανδώρα, λοιπόν, είναι ένα σκυλί αρκετά εύκολο. Δηλαδή, είναι people pleaser και αυτή της αρέσει έτσι να ευχαριστεί τους ανθρώπους γύρω της. Δεν θέλει να κάνει μόνη της πράγματα ιδιαίτερα. Είναι πιο σκυλί. Είναι ένα σκυλί που θα τα πήγαινε καλά και σε ένα σπίτι με κάποιο άλλο σκυλί δηλαδή. Της αρέσει αυτό το interaction. Δεν είναι μια κλασική μοναχοκόρη. Αυτό είναι αυτό το άτομο. Αυτά τα σκυλιά, παιδιά, έχουν εγκλιματιστεί απόλυτα. Έχουν εγκλιματιστεί απόλυτα στη δική μας αγέλη, έτσι. Είναι κομμάτια της αγέλης. Κυρία Ολίβια πίσω, εν εξάλλου με τα καινούργια σκυλιά, στυρωμένη, έτοιμη αυτή για να αρχίσει να βγαίνει έξω σιγά σιγά. Παιδιά, ο χειμώνας δεν λέει να φύγει εντωμεταξύ, δεν είναι... Ωρε παιδάκι μου, μοιάζω με τα σπρώξηματα. Λοιπόν, να είμαστε όλοι έξω. Έχω βγει λίγο έτσι για να δείτε πώς αλληλεπιδρούν τα σκυλιά. Τη δεύτερη μέρα στην Αγέλη, βλέπετε η Πανδώρα τρέχει κάτω. Ο μικρούλης, πού έχει μείνει. Έρχεται πίσω-πίσω εκεί, αν το βλέπετε, πίσω από τη Φρέγια. Κουτσένει ο καημένος, τον είχε δαγκώσει ένα σκυλί πάνω στην Κοζάνη. Οπότε είμαστε, να ο Γιώργος με την Πανδώρα. Κλασική συνωμοταξία σέντερ, με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα και μυρίζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Η άλλη θα μου τυχώσει να ξέρετε τώρα τη δαγκάνα. Να τη, γιατί μωρή μου, Λάρα. Λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν όλο το έργο. Άρικο. Αυτό δεν θέλει. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν θέλει να με δαγκώσει. Είναι τύπου έξαλλη μαζί μου συνέχεια. Για τους δικούς της λόγους. Καλά, πιο μάγκας από μένα. Μόνη της. Το ζει. Δεν πειράζει κανένα. Όταν πάω να τη βάλω το χέρι μου, δάγκωσε. Δεν δαγκώνει. Φεύγει. Μπράξεν, τι κάνεις εκεί με την Πανδώρα. Πανδωρούλα, έλα. Πολύ γλυκιά, παιδιά. Το άτομο είναι πολύ γλυκό σκυλί. Να τους κι άλλους ο κουτσουρούνης. Μπράξτεν Θεόχαζε. Να τους ο γλυκός. Λίλι. 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 Το άτομο, παιδιά, είναι τρελό. Είναι τρελό. Έλα, Ήβη. Τσοπάνοβιτς. Έλα, Πανδώρα, έλα. Πάμε, παιδιά. Γίνεται εδώ. Αχ, ο κύριος Κάρολος, παιδιά, έχω να το δω το σύνορα. Κάρολε, πού ήσουν, να το σφεύγει πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι το story time με τα σκυλιά, τα δύο καινούργια σκυλιά που ήρθαν στο Happy House.
Το κλείνουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η Άννα, η φίλη μας από το Χαλάνδρι, όταν είχα πάνει στις αφήσεις κατηρουχά, μου είχε δώσει ένα σκασμό πράγματα, τέλος πάντων. Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι τύπου French fries έχουν πάθει όλη την τρέλα με αυτό το κολόσπιτο. Όπου θέλουν μόνο σε αυτό το σπίτι, όλα να πάρουν γέρι και σκοτώνονται. Σκοτώνονται. Όπω θα καθίσει πρώτο. Ο Άκης του γαυγίζει γιατί ξαπλώνει αυτό το σπίτι. Άκη.